Κύριε, τι να κάνω για να κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού? Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε και πούλησε τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα στους φτωχούς και ακολούθαμε. Ο Ιησούς ανοίχθη στην έρημον υπό του Πνεύματος, πειραστήνε υπό του Διαβόλου. «Κύριε, πού με πας?» Το κάλεσμα του Χριστού άκουσε στο ναό ο Αντώνιος και μοίρασε την περιουσία του και έφυγε για την έρημο. Ο Χριστός πήγε για 40 μέρες. Ο Αντώνιος έμεινε στην έρημο όλη του τη ζωή. Έρημος. Άνυδρος τόπος, χωρίς βλάστηση. Αφόρητη ζέστη τη μέρα, κρύο το βράδυ. Γη των παρεσθήσεων. Οι πέτρες λάμπουν στον καυτό ήλιο. Είναι διαμάντια. Γη των αντικατοπτρισμών. Μια οθόνη του μυαλού, όπου μπορείς να προβάλλεις μπροστά σου μια καταπράσινη όαση. Και νερό. Μπορείς να προβάλλεις μια ολόκληρη πόλη. Τις ωραιότερες γυναίκες. Μπορείς να προβάλλεις δαίμονες που σε τρομοκρατούν και σε βασανίζουν. Κι αν είσαι ο Μέγας Αντώνιος, ο Παχώμιος, ο Μακάριος, η Μαρία, η Αιγυπτία, μπορείς να τα νικήσεις όλα αυτά και να συναντήσεις το Θεό. Αντώνιος. Μέγας Αντώνιος αργότερα. Το καύχημα των ασκητών. Ο καθηγητής της ερήμου σύμφωνα με τον Υμνοδό. Αιγύπτιος από αρχοντική οικογένεια. Τρίτος αιώνας. Η χώρα σου κατακτημένη. Οι φαραώς σου κοιμούνται στα βάθη της γης. Η εποχή των μεγάλων διωγμών των χριστιανών από τους Ρωμαίους. Τα έχει αφήσει όλα. Την πατρίδα του. Τον εαυτό του. Τους άλλους. Τη ζωή. Στην έρημο μπορεί να βρω το Θεό. Δεν έχω άλλο τρόπο να σε πλησιάσω, Θεέ μου. Ένα σώμα έχω μόνο. Έχει δικό του θέλημα. Εκεί στην έρημο θα μάθει ότι δεν υπάρχει παρά ένα θέλημα. Το θέλημα του Θεού. Ο Αντώνιος έφυγε προς τους τάφους, μακριά από το χωριό. Παρακάλεσε ένα φίλο του να του φέρνει που και που ψωμί, μπήκε σε έναν άδειο τάφο, έκλεισε πίσω του την πόρτα και έμεινε εκεί μόνος του. Το σώμα αντιστέκεται. Πεινάει, διψάει, νιστάζει, ποθεί, φοβάται, θυμώνει, ονειρεύεται. Λέει συνέχεια, πάμε να φύγουμε, πάμε να ζήσουμε, θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Τι κάνουμε εδώ? Λιώνω, χάνομαι, γερνάω, λυπήσουμε. Τι ζητάς επιτέλους από μένα? Ρωτάει το σώμα. Τον Θεό, απαντάς. Τον προαιώνιο, τον αόρατο, τον απεριόριστο, τον ασώματο, την αρχή, το φως. Δεν έχω να του προσφέρω παρά εσένα. Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε από το πνεύμα στην έρημο για να υποστεί τους πειρασμούς του διαβόλου και αφού νίστεψε 40 ημέρες και 40 νύχτες κατόπιν πείνασε και τον πλησίασε ο διάβολος και του είπε «Εάν είσαι Υιός του Θεού πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμί». Ο Ιησούς αποκρίθηκε «Είναι γραμμένο ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί αλλά με κάθε λόγο ο οποίος εκπορεύεται από το στόμα του Θεού». «Βλέπεις αυτές τις πέτρες στη γυμνή πειρακτωμένη έρημο?» λέει ο Μέγας Ιεροεξεταστής, απευθυνόμενος στο Χριστό, στο έργο του Ντοστογεύσκη, αδερφή Καραμαζόφ. «Κάντες ψωμιά και η ανθρωπότητα θα τρέξει από πίσω σου, σαν κοπάδι, γεμάτη ευγνωμοσύνη και υπακοή. Αν και πάντα θα τρέμει από φόβο πως θα μπορούσες να αποτραβήξεις το χέρι σου και να πάψεις να τους δίνεις τα ψωμιά σου. Μα εσύ δεν θέλησες να στερήσεις από τον άνθρωπο την ελευθερία του
και απόρριψες την προσφορά, γιατί σκέφτηκες τι ελευθερία θα είναι αυτή όταν η υπακοή θα εξαγοραστεί με ψωμιά. Πρόβαλες την αντίρρηση πως ο άνθρωπος ουκ επάρτο μόνον ζήσεται. Μα το ξέρεις πως εν ονόματι του γήινου αυτού άρτου θα ξεσηκωθεί εναντίον σου το πνεύμα του κόσμου. Θα σε πολεμήσει και θα σε νικήσει. «Εμπρός, ας επιτεθούμε στον Αντώνιο», είπαν οι δαίμονες. Η κατοικία του Αντωνίου τραντάχτηκε ολόκληρη και οι τέσσερις τείχοι του κελιού άνοιξαν. Οι δαίμονες, με μορφή άγριων θηρίων και ερπετών, γέμισαν τον τόπο με λιοντάρια, αρκούδες, λεοπαρδάλεις, ταύρους και λύκους, φίδια και σκορπιούς που κράβγαζαν το καθένα ανάλογα με τη φύση του και ορμούσαν όλα μαζί να τον κατασπαράξουν. Μαστιγούμενος και κεντούμενος από τους δαίμονες, ο πόνος ήταν αφόρητος, αλλά η ψυχή γρηγορούσε και το πνεύμα του παρέμενε νυφάλιο. «Τι ήρθατε όλοι μαζί», είπε χλεβάζοντας τους δαίμονες ο Αντώνιος. «Ένας έφτανε». Και τότε δέσμη φωτός κατέβηκε από τον ουρανό. «Πού ήσουνα, Θεέ μου?», ρώτησε ο Αντώνιος. «Εδώ ήμουν. Αλλά περίμενα να σε δω να νικάς μόνος σου», απάντησε ο Θεός. Ύστερα από μερικούς μήνες, ο Αντώνιος βγήκε από τον τάφο και βάδισε στην έρημο. Και οι δαίμονες άπλωναν μπροστά του ένα κάμπο από ασήμι και χρυσές δέσμες. Αλλά αυτός προχώρησε και βρήκε ένα εγκαταλειμμένο κάστρο. Εκεί κλείστηκε, αρνούμενος να δει οποιονδήποτε και δεχόμενος μόνο δύο φορές το χρόνο ψωμί που του πετούσαν από τα τείχη. «Δεν κοιμάμαι. Ακουμπάω σε ένα τείχο για λίγο. Τρώω μόνο μέρα παραμέρα. Λίγο ξερό ψωμί και αλάτι, μουσκεμένο στα λασπόνερα. Αρνούμε τη γεύση. Ο καύσωνας στη σερή μου είναι λίγος για μένα. Φοράω προβιά κάτω από τον καυτό ήλιο. Δεν θέλω καμία εικόνα. Ζω σε έναν τάφο κάτω από τη γη. Δεν ανοίγω την πόρτα σε αυτούς που σειραίουν να με δουν. Δεν είμαι έτοιμος. Μιλάω μόνο με σένα, Θεέ μου. Είμαι κοντά. Στείλε μου έναν άγγελο να μου το πει. Και ας έχει τη μορφή απλού ανθρώπου, εγώ θα το καταλάβω. Δέξουμε. Λυπήσουμε. Συγχώραμε. Έλα. Έλα το φως το αληθινό. Έλα η αιώνια ζωή. Έλα το απόκριφο μυστήριο. Ο θησαυρός χωρίς όνομα. Το ανεκφώνητο πράγμα. Το ακατανόητο πρόσωπο. Η παντοτινή αγαλίαση. Το ανέσπερο φως. Έλα δυνατέ που δημιουργείς τα πάντα με μόνη τη θέλησή σου. Έλα εσύ ο μόνος, προς εμένα τον μόνο. Γιατί καθώς βλέπεις, είμαι μόνος. Έλα, εσύ που με ξεχώρισες και με έκανες μοναδικό πάνω στη γη. Μετά από 20 χρόνια, ο Αντώνιος βγήκε από τον πύργο και μίλησε στους επισκέπτες που έφταναν ως εκεί. Είχε μια καταπληκτική ζωντάνια. Το σώμα του δεν είχε καταβληθεί. Το πρόσωπό του ήταν απαράλλαχτο. Δεν ήταν ούτε υπερβολικά θλιμμένος, ούτε εξαιρετικά χαρούμενος. Δεν έδειχνε δυσαρεστημένος που τον περιτριγύρισε ένα τόσο μεγάλο πλήθος. Βρισκόταν σε μια τέλεια ψυχική ισορροπία. Σε μια κατάσταση σύμφωνα με τη φύση. Και από τότε όλα στη ζωή του Αντωνίου θα γυρίσουν στο ανάποδό τους, όπως γράφει ο Λακαριέρ. Το σκοτάδι θα γίνει φως, οι πειρασμοί θαύματα και οι δαίμονες άγγελοι.
Τα γρίμια που του είχαν επιτεθεί γίνονται οι ήμεροι σύντροφοι της ζωής του. «Γιατί με αδικείτε, ενώ εγώ δεν σας αδικώ», τους είπε. Και δεν τον ξαναενόχλησαν. Ο Αντώνιος ήταν έτοιμος για τον κόσμο. Έφτασε ως την Αλεξάνδρεια για να υπερασπιστεί τους χριστιανούς στρατιώτες από τους διωγμούς του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμίνου και τον Μέγα Αθανάσιο στον αγώνα εναντίον των Αριανών. Το θαύμα στην έρημο έχει αρχίσει. Με την άσκηση αλλάζει ολοκληρωτικά το σώμα και περιέρχεται στην εξουσία του Αγίου Πνεύματος, θεωρώντας πως του δόθηκε ένα μέρος από το πνευματικό σώμα που θα λάβει στην Ανάσταση των Δικαίων. Το σώμα Άγιο και μέτοχος των αγώνων του. Δεν είμαστε σωματοκτόνοι, είμαστε παθοκτόνοι. «Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου», λέει αργότερα ο Αββάς Δωρόθεος. Και η έρημος μετατράπηκε σε θεϊκό εργοτάξιο. Χιλιάδες άνθρωποι ακολούθησαν τον Αντώνιο. Γέμισαν οι έρημοι και οι σπηλιές και τα άνυδρα βουνά από άντρες και γυναίκες, αθλητές του Θεού. Και έγινε πόλης η έρημος. «Είσαι ο Μέγας Μακάριος?», ρωτάνε τον μοναχό. «Και αυτός που αρνιότανε την αγιότητα?» «Όχι, δεν είμαι», απαντούσε. Και τρέχε πίσω από αυτούς που τον είχαν κλέψει, λέγοντας: «Ξεχάσατε και αυτό». Και ακόμα ο Σιμεώνος Τηλίτης, που πάνω στο στήλο του έζησε χρόνια, συνομιλούσε με το Θεό και του μετέφερε τις προσευχές των ανθρώπων, όπως αναφέρεται στο βίο του. Ή η Μαρία η Αιγυπτία, η γυναίκα που πήγαινε με πολλούς άντρες όχι μόνο για χρήματα, αλλά για τη φωτιά που την έκαιγε. Όταν όμως μια άγνωστη δύναμη την εμποδίζει να μπει στο ναό των Ιεροσολύμων, η Μαρία αφήνει την έκλειτη ζωή και φεύγει για την έρημο και παλεύει με την επιθυμία της για 47 χρόνια. Και όταν τη συναντά ένας άλλος ασκητής, ο Ζωσιμάς, ήταν κάτι σαν σκιά ανθρώπινου σώματος, με το γυμνό κορμί κατάμαυρο από τον ήλιο και τα μαλλιά κατάλευκα. Ένα πλάσμα ούτε άνδρας ούτε γυναίκα. Πριν πεθάνει, ζητάει από τον πατέρα Ζωσιμά να της φέρει τη Θεία Κοινωνία. Και ο ποταμός Ιορδάνης σταματάει τη ροή του για να πάρει η Μαρία τη Θεία Κοινωνία. Όπως είπε και ο Ιωάννης της Κλίμακος: «Έρωτοι, έρωτα διακρούσαστε». Σχετικά με το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου και της κοινής Αναστάσεως όλων των ανθρώπων και όλης της φύσεως, το σώμα του ανθρώπου είναι ιερό πράγμα. Δηλαδή σημαίνει ότι χωρίς το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος και δεν μπορεί να γίνει κουβέντα για την αιώνια ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό όμως έχουμε και στην Εκκλησία μας, όπως εικόνες που παρουσιάζουν, ας πούμε, τους Αγίους μέσα στα ξύλα και αυτά, έχουμε και τα Άγια Λείψανα. Τα Άγια Λείψανα, όπως αυτό το εδώ του Αγίου Νεκταρίου της Αιγίνης, είναι δείγματα της αιωνίου υπάρξεως του σώματος και δείχνει, ας πούμε, αυτό ότι εμείς περιμένουμε και ελπίζουμε και πιστεύουμε στην Ανάσταση των σωμάτων και την Ανάσταση και την αιώνια ζωή των σωμάτων μας, δηλαδή να ζούμε εν σώματα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι τα σώματα μας θα είναι καινούρια, δηλαδή δεν θα είναι όπως τώρα που είναι, πώς το λέμε, διαπερασμένα με το θάνατο, αλλά θα είναι αθάνατα, δηλαδή το στοιχείο του θανάτου θα εκλείψει στην κοινή Ανάσταση και στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αλλά όμως το σώμα δεν θα εκλείψει, το σώμα θα παραμείνει. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι το σώμα πάντα είναι σημαντικό, αλλά εκφράζει όμως μια προσωπικότητα, εκφράζει ένα πρόσωπο, δηλαδή είναι φορεύς της υπάρξεως του προσώπου.
Το πρόσωπο όμως, ως μια σχέση, είναι υπόσταση του σώματος. Δηλαδή, αυτό θα πει ότι χωρίς την αγαπητική σχέση δεν μπορεί να υπάρχει ούτε το σώμα. Γι' αυτό ο Χριστός, ως Υιός του Θεού, εισήγαγε όλη την κτιστή φύση και την ίδια την ανθρώπινη φύση και τα σώματα, δηλαδή, στη σχέση με το Πατέρα, και έτσι μας δώρησε, χάρισε την αιώνια ζωή. Τότε ο διάβολος τον φέρνει στην Αγία Πόλη και τον βάζει να σταθεί στην άκρη της θέης του ναού και του λέγει: «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πήδα κάτω, διότι είναι γραμμένο ότι για σένα θα διατάξει τους αγγέλους να σε σηκώσουν στα χέρια, για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα». Αλλά ο Ιησούς απάντησε: «Και τούτο είναι γραμμένο: δεν πρέπει να πειράξεις Κύριο το Θεό σου». Συνεχίζει ο Μέγας Ιεροεξεταστής του Ντοστογεύσκη για τον δεύτερο πειρασμό. «Κατέβα από το Σταυρό για να πιστέψουμε πως είσαι εσύ. Δεν κατέβηκες γιατί και πάλι δεν θέλησες να σκλαβώσεις τον άνθρωπο με το θαύμα. Και λαχταρώντας την ελεύθερη πίστη και όχι αυτή που γεννιέται από θαύμα». «Πάλεψε για να μείνεις εδώ», άκουσε μια φωνή σε έναν έρημο ναό ο στρατιώτης του Ρωμαϊκού στρατού Παχώμιος. Γεννημένος στα τέλη του 3ου αιώνα, στην Άνω Αίγυπτο. Ήταν ειδωλολάτρης, αλλά όταν έζησε από κοντά τους χριστιανούς, θαύμασε την καλοσύνη τους και έφυγε για την έρημο. Κοντά στον αναχωρητή Παλέμωνα, μοιήθηκε την ασκητική ζωή. Πέρασε 15 χρόνια χωρίς να κοιμηθεί σε κρεβάτι και έγινε ο ίδιος πρότυπο μοναχού. Ήταν στρατιώτης του Θεού. Έγραψε κείμενα στη γλώσσα των αγγέλων που ακόμα και σήμερα δεν τα έχουν κατανοήσει εντελώς. Αυστηρός με τον εαυτό του, αυστηρός και στα κοινόβια που ίδρυσε κατά τα πρότυπα της κοινοκτημοσύνης της πρώτης εκκλησίας των Ιεροσολύμων. «Η αγάπη του Θεού σημαίνει συμμετοχή στον πόνο του άλλου», έλεγε ο Παχώμιος, αποδεικνύοντας πως οι σχέσεις με τον άλλον δεν είναι εμπόδιο για τον ασκητισμό. Ίδρυσε μοναστικές πολιτείες με πάνω από 6.000 μοναχούς, καθώς και γυναικεία μοναστήρια. Γύρω στο 400, ο Άγιος Ιερώνυμος που είχε έρθει από τη Δύση και τα επισκέφτηκε, λέει πως οι μοναχοί μπορεί να έφταναν και τις 50.000. Ο αναχωρητισμός της ερήμου γίνεται προμαχώνας του Θεού και τα παχωμιακά μοναστήρια τα κάστρα του Θεού, γράφει ο Λακαριέρ. Και με βάση τα πρώτα αυτά κοινόβια, ο Μέγας Βασίλειος θα γράψει τους όρους, τους κανόνες της μοναχικής ζωής που ισχύουν μέχρι σήμερα. Από τον Ιερόν Χρυσόστομο μαθαίνουμε, έναν επίσκοπο, τη σημασία της μοναχικής ζωής. Από έναν Αβά Ισάκ οδηγούμαστε στην αξιοποίηση του κοινωνικού έργου. Από έναν Μάξιμο ασκητή ομολογητή μαθαίνουμε ότι όλος ο κόσμος κλήθηκε να σωθεί δια του ανθρώπου. Από έναν Πυρφόρο Αγιορείτη που ζει μέσα στην Αθήνα, μαθαίνουμε ότι η χάρη του Θεού φωτίζει και μεταμορφώνει και έναν Αθηναίο και έναν άνθρωπο της Νέας Υόρκης. Επίσης, από έναν Άγιο Σάβα της Σερβίας, αρχιεπίσκοπο, μαθαίνουμε τη σημασία της ταπεινώσεως του ανθρώπου. Όλα αυτά προέρχονται από το ήθος του ίδιου Χριστού, ο οποίος μετά την Ανάστασή Του μας φαινομενικά μας εγκαταλείπει για να είναι πάντα μαζί μας. Αυτή η ζωή της κοινότητος, από την αρχή δηλαδή στις
επιστολές του Αποστόλου Παύλου τα διαπιστώνουμε, είναι το condition sine qua non για την ζωή και των πιστών και της Εκκλησίας. Ο Παύλος αναγνωρίζει μέσα στην ποικιλία των χαρισμάτων της Εκκλησίας, των μελών της Εκκλησίας, μια απαραίτητη προϋπόθεση για την σωτηρία των όλων. Λέει ότι κανένας δεν μπορεί να πει στον άλλον «δεν σε χρειάζομαι». Με αυτόν τον τρόπο θέλει να πει ότι ο καθένας είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος, δεν μπορούμε να σωθούμε χωρίς τον άλλον. Τι μπορεί να παραβληθεί με αυτού του είδους την ζωή? Τι είναι αληθέστερον από τη σύνδεση και την ένωση? Η αγάπη υποτάσσει τους ελευθέρους τον ένα εις τον άλλον και εξασφαλίζει την ελευθερία με την προσωπική εκλογή νεκάστου. Έτσι μας ηθέλησεν εξ αρχής ο Θεός και δια τούτο μας εδημιούργησεν να είμαστε αυτεξούσιοι. Και αυτό ακολουθούν οι ασκητές της ερήμου. Δεν πειράζουν τον Θεό, να τον βιώσουν θέλουν. Γιατί υπάρχουν δύο βαθμοί στην πνευματική ζωή των μοναχών: η άσκηση, η υπερνίκηση των παθών σωματικών και πνευματικών, και η θεωρία, με την πρωταρχική σημασία της λέξεως. Θεωρώ, βλέπω, παρατηρώ. Δηλαδή, βλέπω τον Θεό, τον βιώνω. Όλα αυτά, το θάψιμο μέσα στη γη, η μοναξιά, η αναχώρηση από τον κόσμο, η σκληραγωγία του σώματος και του πνεύματος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αναβαθμοί στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννη που οδηγεί τον άνθρωπο στον Θεό. Ο μοναχός είναι παρμένος από τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, γίνεται θεωρός του ακτίστου φωτός, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Τη δύσκολη αυτή ανάβαση προς το Θείο περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. «Εις αρχή μεν ή των γήινων από τα γη, τέλος δε ο της αγάπης Θεός». Εκείνος, ο Χριστός, λέγει: «Μάθετε όχι από τον άγγελο, όχι από τον άνθρωπο, όχι από τα βιβλία, αλλά από εμένα τον ίδιο, δηλαδή από την ενίκησή μου και την έλαμψή μου και την ενέργειά μου μέσα σας. Ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία και το λογισμό και το φρονήματι, και ευρίσετε ανάπαυσιν πολέμων και κουφισμών λογισμών». Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τον 7ο αιώνα, διατυπώνει τη συνέργεια της κτιστής με την Θεία Φύση. Μερικούς αιώνες αργότερα, τον 10ο αιώνα, ο μέγας μυστικός των Βυζαντινών χρόνων, ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, μιλάει για αυτή την υπέρτατη εμπειρία εξ ονόματος κάποιου νέου μοναχού. Ένα βράδυ λοιπόν που ήταν όρθιος και έλεγε το «Ο Θεός η λάσθη τίμη το αμαρτωλό», έξαφνα γέμισε από φως ο τόπος όλος και ο νέος δεν ήξερε αν βρισκόταν μέσα σε σπίτι, γιατί παντού έβλεπε μόνο φως, μήτε αν πατούσε στη γη. Του φαινόταν πως έγινε και ο ίδιος φως και λησμόνησε όλο τον κόσμο. Κι ύστερα το πνεύμα του ανέβηκε στον ουρανό και αντίκρισε άλλο φως, λαμπρότερο από το προηγούμενο. Αυτά έγιναν όπως ο Θεός ορίζει, για λόγους που μόνο Εκείνος ξέρει. Πάλι τον φέρνει ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του δείχνει όλα τα βασιλεία του κόσμου και την δόξα τους και του λέγει «Αυτά θα σου τα δώσω
εάν πέσεις και με προσκυνήσεις. Τότε του λέγει ο Ιησούς, «Υπάγειο πίσω μου, Σατανά, διότι είναι γραμμένο, Κύριο τον Θεό σου πρέπει να προσκυνήσεις και Αυτόν μόνο να λατρεύσεις». Τότε ο διάβολος τον άφησε και ήρθαν άγγελοι και τον υπηρετούσαν. Λέει ο μέγας ιεροξεταστής του Δοστογεύσκη στον Ιησού για τους τρεις πειρασμούς. Υπάρχουν τρεις δυνάμεις, οι μόνες που μπορούν να υποδηλώσουν για πάντα τη συνείδηση αυτών των αδύναμων επαναστατημένων. Είναι το θαύμα, το μυστήριο, η εξουσία. Τα απόθυσεις και τα τρία αυτά. Δεν κατέβηκες από το σταυρό όταν σε κορόιδευαν. Εμείς διορθώσαμε το έργο σου, συνεχίζει ο μέγας ιεροεξεταστής, και το θεμελιώσαμε πάνω στο θαύμα, στο μυστήριο και την εξουσία. Μείνε, Κύριε, και μη μ' αφήσεις μόνο. Βλέποντάς αδιάκοπα εγώ ο νεκρός, θα ανασταίνομαι και θα ζω. Πληγωμένη, πυρπολημένη, μεθυσμένη από τη θεωρία της θείας ωραιότητος, όπως έγραψε ο Άγιος Θεοδόρητος, ξεχύνονται οι ασκητές στον κόσμο μετά να φέρουν το μήνυμα να βοηθήσουν τους άλλους. Ασκητές μεγάλοι και άγιοι, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διδάσκουν με τα λόγια και τα έργα τους, ιδρύοντας νοσοκομεία και λεπροκομεία, ακόμα και πολιτείες σαν τη βασιλιάδα, νουθετώντας τους πλουσίους και τους αυτοκράτορες, ή συγκρουόμενοι μαζί τους από τον πατριαρχικό θρόνο, ή παίρνοντας το δρόμο της εξορίας ή του μαρτυρικού θανάτου. Χωρίς τους μοναχούς, ο χριστιανισμός θα είχε εξαφανιστεί από τον κόσμο, γράφει ο Ρώσος ασκητής Άγιος Ιγνάτιος Μπρισιανίνοφ. Τα θεϊκά λόγια της ερήμου αποτυπώνονται στο γεροντικό. Και αυτό περνάει από γέροντα σε γέροντα και από μοναστήρι σε μοναστήρι, καθώς ο μοναχισμός απλώνεται από την Αίγυπτο και τη Συρία στη Μικρά Ασία, στα Βαλκάνια και στον ελλαδικό χώρο, όπου στο Άγιο Όρος ιδρύεται τον 10ο αιώνα μια ολόκληρη μοναστική πολιτεία αφιερωμένη στην Παναγία. Αργότερα, στους βράχους των Μετεώρων, δημιουργείται μια άλλη μοναστική πολιτεία με μοναστήρια και σκήτες. Ο ησυχασμός, η αδιάλειπτη προσευχή, οι καθημερινές λειτουργίες και η επίκληση του ονόματος του Χριστού με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», με το ρυθμό της αναπνοής, είναι βασικές αρχές του μοναχισμού. Και όπως γράφει ο Μάρκος ο Ευγενικός, η ιερή αυτή ευχή είναι κάτι το ένθεο, ένας ιερός χρησμός. Την εσωτερήκευση του χριστιανικού μυστηρίου που εφάρμοσαν οι πρώτοι μοναχοί μέσα στην ησυχία, την ειρήνη και την σιωπή της ερήμου και της καρδίας, την ενστερνίστηκε η Εκκλησία και την έκανε τρόπο ζωής. Δέκατος τέταρτος αιώνας. Ένας Έλληνας από την Καλαβρία, ονόματι Βαρλαάμ, φτάνει στην Κωνσταντινούπολη. Δύσκολα χρόνια. Η άλλοτε κρατεή Βυζαντινή Αυτοκρατορία φθήνει. Έχουν προηγηθεί το σχίσμα με τον Πάπα τον 11ο αιώνα και η τέταρτη σταυροφορία το 1204, όταν δυτικοί σταυροφόροι κατακτούν και λαϊλατούν την Κωνσταντινούπολη. Ο Βαρλαάμ αποκτά σύντομα φήμη σοφού. Βαθύς γνώστης της αστρονομίας και της λογικής, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Εμφανίζεται ορθόδοξος.
σχολιάζει τον Διονύσιο Αρεοπαγίτη και αντιμετωπίζει με επιχειρήματα τους θεολόγους που είχε στείλει ο Πάπας στη Βυζαντινή πρωτεύουσα για να προετοιμάσει την ένωση των εκκλησιών. Αλλά όταν γνωρίζει τους ησυχαστές μοναχούς στην Κωνσταντινούπολη, ο φιλοσοφικός του νους εξανίσταται. «Αφού ο Θεός είναι απρόσιτος, πώς μπορείς να τον δεις και να τον βιώσεις?» αναρωτιέται. «Μόνο δια της λογικής και της γνώσης πλησιάζεις τον Θεό», υποστηρίζει και χλεβάζει τους ησυχαστές πατέρες. Το 14ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη έγινε ένας μεγάλος διάλογος μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ. Ο Βαρλάμ ήταν ένας δυτικός μοναχός, ουνίτης μοναχός που ήρθε από την Ιταλία και εξέφρασε μια άλλη παράδοση και αμέσως μετά δημιουργήθηκε αυτός ο διάλογος, αυτή η σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων ανδρών. Ο ένας εξέφραζε, ο Βαρλάμ, δηλαδή το σχολαστικισμό της Δύσεως. Όταν μιλάμε για σχολαστικισμό εννοούμε μια παράδοση η οποία αναπτύχθηκε στη Δύση μεταξύ του 10ου και του 13ου αιώνος που είχε κέντρο τη λογική. Όχι απλώς εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα με τη λογική αλλά με τον ορθολογισμό, με τη λογικοκρατία. Το θέμα των συζητήσεων ήταν τι είναι ο Θεός και πώς μπορεί κανείς να συναντήσει το Θεό. Η σχολαστική θεολογία, όπως την εξέφραζε ο Βαρλάμ, έλεγαν ότι μόνο με τη λογική κανείς, επειδή η λογική είναι το ευγενέστερο στοιχείο της ύπαρξης του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου, μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Και έτσι δημιουργούσαν διάφορους διαλεκτικούς συλλογισμούς και είναι η λεγόμενη λογικοκρατία, ο λεγόμενος ορθολογισμός. Δηλαδή θεωρούσαν ότι με τη λογική μπορούν να αποκτήσουν και γνώση του κόσμου αλλά και γνώση του Θεού. Γι' αυτό έλεγαν ότι οι φιλόσοφοι είναι ανώτεροι από τους προφήτες. Οπότε στην πραγματικότητα το κεντρικό σημείο του σχολαστικισμού και του βαρλαμισμού ήταν ότι θεωρούσαν ότι με τη λογική θα ανακαλύψουν το Θεό. Οπότε ενώ ο σχολαστικισμός έκανε λόγο για ανακάλυψη του Θεού από τον άνθρωπο, δηλαδή ο άνθρωπος ανακαλύπτει το Θεό, η ορθόδοξη θεολογία όπως την εξέφρασε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μιλάει για την αποκάλυψη του ίδιου του Θεού μέσα στην καθαρή καρδιά του ανθρώπου. Είχα ακούσει από αυτούς, γράφει ο Βαρλάμ, τόσες αλόκοτες διδασκαλίες που ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα παραδεχτεί αν διαθέτει πνεύμα ή έστω στοιχειώδη λογική. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς αναλαμβάνει να απαντήσει στο Βαρλάμ. Διαπρεπής θεολόγος και αργότερα επίσκοπος Θεσσαλονίκης, αγιορείτης μοναχός, ο κυριότερος εκπρόσωπος του ησυχαστικού κινήματος. Η βιωματική αλήθεια τόσων αιώνων και τόσων Αγίων που συνεχίζουν την πρακτική της ερήμου στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, σε σπηλιές και καλύβες, απειλείται. Για άλλη μια φορά στην ιστορία θα χρησιμοποιηθούν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως ο Πλάτων, αλλά και Άγιοι της Εκκλησίας, όπως ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, για να χτυπηθεί η Ορθοδοξία. Αυτή τη φορά ο μοναχισμός και οι ησυχαστές, μέσω του Βαρλάμ. «Λόγος παλαίει λόγον», απαντάει ο Παλαμάς. «Άλλο να μιλάς για τον Θεό και άλλο να συναντάς τον Θεό», λέει υπερασπιζόμενος τον ησυχασμό και γίνεται ο θεολόγος του ακτίστου φωτός. Ο Θεός είναι βέβαια απρόσιτος, αλλά δεν αποκαλύπτεται. Ο ενσαρκωμένος Χριστός δεν πρόσφερε στους ανθρώπους μια υπερφυσική γνώση πέρα από τη λογική, πολύ πιο πραγματική από κάθε άλλη φιλοσοφική γνώση. Η Εκκλησία επικύρωσε τη θεολογία του Γρηγορίου Παλαμά σε συνόδους. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πως φτάνει και ένας μονάχα άνθρωπος, θείο ζήλο πεπειρωμένος, για να αλλάξει όλη την κοινωνία. Και πράγματι, στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, μετά την άλωση, ο ησυχασμός, η βίωση του Χριστού, η θέωση εμπνέουν αγιορείτες μοναχούς όπως ο Κοσμάς ο Αιτωλός,
που εγκαταλείπει το Άγιον Όρος το 1759 και περιέρχεται όλο τον ελληνικό χώρο για να επαναφέρει τους χριστιανούς που είχαν εξισλαμιστεί στην ορθόδοξη πίστη. Γύρισε όλη την Ελλάδα, προφητεύοντας, θεραπεύοντας, υπενθυμίζοντας τους ανθρώπους την καταγωγή και την πίστη τους και εμψυχώνοντάς τους για το ποθούμενο, δηλαδή την απελευθέρωση του γένους. Του ζητούσε να μετατρέψουν ακόμα και εκκλησίες αν χρειαστεί για να φτιάξουν σχολεία, προτρέποντάς τους να μιλούν την ελληνική τους γλώσσα. Να σπουδάζετε κι εσείς αδελφοί μου, να μανθάνετε γράμματα όσον μπορείτε, και αν δεν εμάθετε οι πατέρες, να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μανθάνουν τα ελληνικά, διότι και η εκκλησία μας είναι στην ελληνική. Και αν δεν σπουδάσεις τα ελληνικά, αδελφέ μου, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνα όπου ομολογεί. Μέσα σε 16 χρόνια έκτισε 210 σχολεία, μέχρι να βρει κι αυτός στα χέρια των Τούρκων θάνατο μαρτυρικό. Των Αποστόλων Μιμητής και Εκκλησία Στήλος, των Ιερέων Καλονί και των Οσίων Τύπος, ως κοινωνήσας των αγώνων αυτής, ιερομάρτης ανεδέδειξε. Και ήρθε το ποθούμενο με την Επανάσταση του 21. Και πέρα από τους γνωστούς ιερωμένους αγωνιστές, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Παπα Φλέσσα, τον Σαλόνων Ιωσήφ και άλλους, απλοί μοναχοί πολέμησαν δίπλα στον επαναστατημένο λαό, κρύβοντας αγωνιστές στα μοναστήρια, γιατρεύοντας πληγωμένους, ή πολέμησαν ηρωικά, ανατινάζοντας ακόμα και μοναστήρια όπως το Κούγκι. Η Ορθόδοξη Παράδοση αντιστέκεται και μετά την απελευθέρωση, όταν η Βαβαρική Αντιβασιλεία επί Όθωνα αποφασίζει να παρέμβει στα θέματα της Εκκλησίας για να μειώσει την κοινωνική της επιρροή και να υποβαθμίσει το έργο που επιτελούσε σαν θεματοφύλακας της ταυτότητας αυτού του λαού που έβγαινε από τη σκλαβιά. Το 1833, με τη συνεργασία των Βαβαρών, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης με μια πρόθυμη Ιερά Σύνοδο αποφασίζουν το αυτοκέφαλον της ελληνικής εκκλησίας, την απόσκηση δηλαδή της εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Σειρά έχουν μετά τα μοναστήρια. Εμετρήθησαν και είναι πολλά. Βρέθηκαν 593. Με διάταγμα λοιπόν της Βαβαρικής Αντιβασιλείας καταργούνται 412, όλα όσα είχαν κάτω από 6 μοναχούς. Οι εγκαταβιούντες αυτά μοναχοί έπρεπε να εξωστούν βιαίως, η δε περιουσία αυτών να κρατικοποιηθεί. Με άλλο διάταγμα της Αντιβασιλείας διατάσσεται ο περιορισμός των γυναικείων μονών εις 3 μόνον, καθάπασαν την επικράτειαν. Όθεν διατηρούνται μόλις 80 με 90 μοναστήρια. Όσα εσεβάστησαν οι κατακτητές επί αιώνας, κατεστράφησαν σε 2-3 μήνες. Η ζημιά για την Εκκλησία και το γένος είναι ανυπολόγιστες. Ιερά κοιμήλια, χειρόγραφα, ιερά σκεύη, άγια λείψανα πετάχτηκαν στα ρέματα. Πουλήθηκαν, κάηκαν. Με ένα και μόνο σκοπό: να μην μπορούν οι εκδιωχθέντες καλόγυροι να επιστρέψουν στα μονάς. Πάλι ο ελλαδικός χώρος γεμίζει ασκηταριά. Οι μοναχοί καταφεύγουν σε σπηλιές και σε ερημιές. Πάλι η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως τα πρώτα εκείνα χρόνια που οι άνθρωποι φύγανε στην έρημο να βρούνε τον Θεό. Την κατάσταση των διωγμένων μοναχών περιγράφει ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του. Αφάνισαν όλος διόλου τα μοναστήρια και οι καημένοι καλόγεροι όπου αφανίστησαν εις τον αγώνα πεθαίνουν της πείνας μέσα στους δρόμους όπου αυτά τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα προπύργια της επανάστασής μας. Και θυσιάστηκαν οι καημένοι καλόγεροι και σκοτώθηκαν οι περισσότεροι στον αγώνα. Κι οι Μπαβαρέζοι παντήχαιναν ότι είναι καπουτσίνοι της Ευρώπης, δεν ήξεραν ότι είναι σεμνοί και αγαθοί άνθρωποι, και με τα έργα των χεριών τους απόκτησαν αυτά
αγωνίζοντας και δουλεύοντας τόσους αιώνες, και ζούσαν μαζί τους τόσοι φτωχοί και έτρωγαν ψωμί. Και αναθεματισμένοι της πατρίδας πολιτική μας και οι διεφθαρμένοι αρχιερείς συμφώνησαν με τους Μπαβαρέζους και χάλασαν και ρήμαξαν όλους τους ναούς των μοναστηριών. Τα τελευταία χρόνια πνευματικοί άνθρωποι της Εκκλησίας αλλά και κοσμικοί εντρίφησαν στον ησυχασμό, αναδεικνύοντας την εσωτερική και βιωματική πλευρά της Ορθοδοξίας σε μια εποχή που τα βουδιστικά και άλλα θρησκευτικά ρεύματα της Ανατολής γνωρίζουν μεγάλη διάδοση στις δυτικές κοινωνίες, που αγνοούν αυτή την πλευρά του Ορθόδοξου μοναχισμού. Κάποιος κύριος από το Τέξας, ένας Αμερικάνος, ήρθε σε επαφή μαζί μου πριν λίγα χρόνια για να μου πει την ιστορία της ζωής του. Μου είπε ότι αυτός είχε ένα δυστύχημα και έχασε το μνημονικό του. Και κάποιος ιερέας Ορθόδοξος από το Σαν Αντώνιο του Τέξας, φίλος του, του είπε γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου στο Άγιον Όρος. Πήγαν στο Άγιον Όρος μαζί και περπατούσαν από μονή σε μονή. Και εκεί που περπατούσαν είδαν κάποιον ερημίτη που εσκάλιζε να φυτέψει κάτι λαχανικά και τον προσέγγισαν. Προσπάθησε να του δώσει λεφτά, δεν δέχτηκε ο ερημίτης. Του λέει ο φίλος του, μα είναι ερημίτης, δεν θέλει λεφτά, αλλά αν του δώσεις λίγα δολάρια να αγοράσει λαμπάδες για την υγεία σου, θα προσευχηθεί για να γίνεις καλά. Σαν μιλούσαν εκεί, μου λέει, μου έβαλε τα χέρια του πάνω στην κεφαλή μου και άρχισε να λέγει ορισμένες ευχές στα ελληνικά που δεν μπορούσα να καταλάβω. Νομίζω ότι έχασε τα λογικά του. Μετά λέγει στο φίλο μου ότι ο φίλος του λέει είναι whole now, είναι ολοκληρωμένος. Δεν καταλάβαμε τι εννοούσε. Συνεχίσαμε την πορεία μας, πήγαμε στο επόμενο μοναστήρι. Πριν να μπούμε στο μοναστήρι, ήρθαν όλων των μνημονικών πίσω στη μνήμη μου και το είχα γιατρευτεί. Τόσο το θεώρησα σαν μέγα θαύμα, λέει, που αποφάσισα να αφιερώσω τη ζωή μου να χτιστεί ένα μοναστήρι στον τόπο που είμαι, εκεί στο Τέξας, στην Αριζόνα. Εν τω μεταξύ αυτός ο κύριος μου λέει ότι ήταν πολύ πλούσιος, πολύ εκατομμυριούχος και μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Έγινε Ορθόδοξος, έφερε κάποιον γέρονταν από το Άγιον Όρος 70 χρονών και πήγαινα μέσα στην έρημο της Αριζόνας για να βρουν κατάλληλη γη για να αγοράσουν. Σαν πήγαινα με το αυτοκίνητο, άκουσαν καμπάνες να παίζουν. Και λέει ο γέροντας, αυτό είναι καλό σημείο, θα αγοράσουμε αυτήν τη γη εδώ. Μα γέροντα του λέει, δεν μπορούμε, διότι το κράτος δεν θα μας αφήσει να χτίσουμε οτιδήποτε, εδώ δεν υπάρχει νερά. Είναι αγριότοπος αυτός, με φίδια, με άγρια ζώα. Εδώ θα γίνει το μοναστήρι, λέει. Πήγαμε, αγοράσαμε τη γη, λέει, με μηδαμινά λεφτά. Και εγώ νόμιζα ότι χάσαμε τα λεφτά, διότι δεν υπήρχε τρόπος το κράτος να μας δώσει άδεια. Και όντως δεν τους έδωσαν άδεια, διότι δεν υπήρχε νερό. Τους λέω, γέροντας, αν βρούμε νερό, θα μας αφήσετε να κάνουμε το μοναστήρι? Βεβαίως. Πάει λοιπόν τρεις ημέρες και προσεύχεται και κάτω βρίσκει ότι υπάρχει νερό εκεί και τους λέει, εδώ θα σκάψετε και θα βρούμε νερό. Σκάβουν, βρίσκουν ολόκληρη λίμνη και χτίζεται το μοναστήρι. Το θεώρησαν μέγα θαύμα και η περιοχή εκείνη τώρα είναι κατοικημένη, διότι χτίστηκε αυτό το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου, που θεωρείται, ας πούμε, έναν κέντρο που πηγαίνουν όχι μόνο προσκυνητές, αλλά είναι και τόπος που τον επισκέπτονται τουρίστες για να δουν τι είναι αυτό το μοναστήρι. Ο κόσμος νομίζει πως οι μοναχοί είναι ανώφελο γένος. Δεν ξέρουν πως ο μοναχός προσεύχεται για όλον τον κόσμο. Αγνοούν τις θέσεις του Αγίου Ιγνατίου Μπριτσιανίνοφ. Η Ορθοδοξία στη σημερινή δύσκολη εποχή συνεχίζει την αδιάλειπτη προσευχή. Στο Άγιο Όρος και σε άλλα μοναστήρια η Θεία Λειτουργία τελείται κάθε μέρα και ο Ορθόδοξος μοναχισμός συνεχίζει αδιάλειπτα να προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Έλα το φως το αληθινό. Έλα η αιώνια ζωή. Έλα το απόκριφο μυστήριο. Ο ακατανόμαστος θησαυρός. Το ανεκφώνητο πράγμα. Το ακατανόητο πρόσωπο. Η παντοτινή αγαλίαση. Το ανέσπερο φως.
Έλα δυνατέ που δημιουργείς. Μεταμορφώνεις και αλλάζεις τα πάντα με μόνη τη θέλησή σου. Έλα εσύ ο μόνος, προς εμένα τον μόνο, γιατί καθώς βλέπεις είμαι μόνος. Έλα εσύ που με ξεχώρισες απ' όλα και με έκανες μοναδικό πάνω στη γη. Έλα, η παραμυθία της ταπεινής μου ψυχής. Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδερφός και αδερφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδερφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?